Να πάμε τώρα σε έναν από τους ειδικούς αναλυτές με τους οποίους μιλήσαμε χτες, τον αντιστράτηγο αναποστατεία, τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, πατρινός εδώ από τα μέρη μας, με καταγωγή από τα Αρχοβίτικα, τον φιλοξενούμε συχνά πυκνά στην εκπομπή μας, να μας πει τώρα τι ακριβώς, πώς έγινε η συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μπάιντεν, τι ακριβώς σημαίνει και πού οδηγούμαστε πλέον σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία, παραμονές αμερικάνικων εκλογών, η κρίση στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη. Καλή σας μέρα, στρατηγέ μου. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Λαυρόπουλε. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι μια μακρά πορεία των σχέσεων που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Κυπριακή Δημοκρατία, και τονίζω την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία, και αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο, είναι αναγνωρισμένη από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το Μάρτιο 1964 και εντεύθυνε μετά την τουρκική ανταρσία, την τουρκοκυπριακή ανταρσία, από την οποία, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν, με την οποία δηλαδή σηκώθηκαν, έφυγαν οι Τουρκοκύπροι, κάνανε θύλακες, φύγαν από την κυβέρνηση. Οπότε το τονίζω αυτό. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια μακρά πορεία η οποία είχε ξεκινήσει από τότε που ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και δικαιώνει αυτούς οι οποίοι τον υποστήριξαν και τον ψηφίσαν. Το άλλο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι ως πρόεδρος, με την πολιτική την οποία ακολούθησε προσέγγιση, βέβαια αν δεν ήθελε η πλανητική δύναμη ή δεν είχε συμφέρον, δεν πρόκειται να γίνονταν τίποτα. Αλλά εδώ είναι η πολιτική, η ικανότητα των διοικούντων ή των κυβερνούντων, ότι έπεισε την Ουάσιγκτον και αν θέλετε ήταν προετοιμασμένη για αυτή, και αυτός με το όποιο ήθος είχε μέχρι τώρα και την όποια στάση στα διεθνή προβλήματα, έπεισε ότι τα συμφέροντά της υποστηρίζονται καλύτερα με μια συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Οπότε ήρθε η διμερής αμυντική συμφωνία, ξεκίνησε ο στρατηγικός διάλογος σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και είδαμε τον κύριο Χριστοδουλίδη να γίνεται δεκτός από τον πρόεδρο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον. Βέβαια, εδώ θέλω να τονίσω, ο Μπάιντεν, όπως και να έχει το θέμα, είναι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου πρόεδρος, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν ήθελε και το βαθύ αμερικανικό κράτος, ας το πούμε, το κατεστημένο ασφαλείας των ΗΠΑ, δεν θα ήθελε. Εδώ είμαστε, και η κατάσταση η οποία είναι γενικότερα υπάρχει στη Μέση Ανατολή, δεδομένο το ότι δεν είναι, δεν θεωρείται αξιόπιστος σύμμαχος ο μόνος νατοϊκός που έχουν οι Αμερικοί στην περιοχή και είναι η Τουρκία, θέλω να πω, οδήγησαν τα πράγματα εδώ που τα οδήγησαν με αυτή την εντυπωσιακή, μετά από 27-28 χρόνια, επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον. Ως εισαγωγή σας το λέω αυτό. Ναι, θυμίστε μας παλιότερες συναντήσεις, νομίζω πάνω πολλά χρόνια, πάνω δεκαετίες που είχε γίνει παρόμοια συναντήση. Είχε γίνει δεκτός, ξεκίνησε με τον πρόεδρο Μακάριο, μετά είχε επισκεφθεί από 30 χρόνια, ήταν και ο Βασιλείου, αλλά θέλω να πω ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είχαν ένα ιδιότυπο εμπάργο. Ίσως γιατί δεν θέλανε και να δυσαρεστήσουν την Τουρκία. Τώρα δεν ενδιαφέρονται να τη δυσαρεστήσουν την Τουρκία, η οποία είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένη, διότι η Τουρκία, όχι μόνο με τον Ερντογάν, η Άγκυρα διαχρονικά είτε είναι μετά και μαλική, νεοοθωμανική, ερντογανική, δεν ξέρω εγώ τι, αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Θεωρεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις συνθήκες Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959, έχει εκλείψει. Υπάρχει μία ελληνοκυπριακή διοίκηση και μία τουρκοκυπριακή διοίκηση που εντός εισαγωγικών πάνε να τα βρουν. Αυτό είναι το οποίο παραλήφθηκε. Ποτέ δεν ήθελε, να το πούμε διαφορετικά, ποτέ δεν ήθελε η Τουρκία μία τη διεθνή εκπροσώπηση της κυβέρνησης Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έλαντε που ξεκινούμε από το ψήφισμα 186
του Μαρτίου του 1964, το οποίο αναγνωρίζει την ύπαρξη και την εκπροσώπηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κυβέρνηση στην οποία υπάρχει. Άρα εδώ θέλω να πω, και το κυριότερο είναι ότι δεν είχε ξεκινήσει τώρα, αν θυμάστε, με τον ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα, έτσι, τη βοήθεια η οποία δινόταν, και θα εμπλακεί μέσα, εκτιμούμε, περισσότερο τόσο στην εξέλιξη όσων απομένουν επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων η Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν ξέρω, μπορεί να φιλοξενηθούν δυνάμεις στην Κύπρο. Το θέτω. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες τι έχει υποθεί, αλλά έχουμε αυτό το στοιχείο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, σε σχέση δηλαδή με το τι πρόκειται να γίνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση και στην μεταπολεμική Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει, και η Κύπρος ως γεωγραφική έννοια, ένα σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Η Κύπρος θα έχει ένα... πιστεύετε ότι μεσολάβησε και μια προσπάθεια από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού να γίνει αυτό το meeting, αυτό το ραντεβού στο Βαλγραφείο? Ποτέ δεν μπορούμε. Ή δεν να έπαιξε κάποιο. Κάποιο ρόλο η Ελλάδα? Μπορεί. Κοιτάτε να δείτε. Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, για να μην είμαστε κατηγορηματικοί, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει δεχτεί. Πολλά δείχνουν όμως ότι η Ελλάδα δεν είχε κάποιο ρόλο σε αυτό. Ναι μεν ως δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το εθνικό κέντρο, τη λέξη εθνικό κέντρο, γιατί σε αυτό πολλές φορές αναφέρεται και η Τουρκία, για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά δεν δείχνει ότι κάτι προήλθε από εκεί. Και στο κάτω-κάτω δεν έγινε και κάποια άλλη επαφή τώρα πρόσφατα, Μητσοτάκη-Μπάιντεν. Κυρίως έχει ξεκινήσει έτσι, πώς να το πούμε, ως πρωτοβουλία. Είναι, ξέρετε κάτι, θέλω να πω, κύριε Λαμπρόπουλε, και σε μας ακούσουν οι ακροατές μας. Ναι, ναι. Οι διεθνείς σχέσεις, καλώς κακώς, θα έλεγα εγώ, διότι πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία, είναι διάχυτος ο κινησμός, καθώς είναι τα συμφέροντα είναι αυτές που καθορίζουν. Η Αμερική, αν δεν είχε συμφέρον αυτή τη στιγμή, όχι επειδή ακούστηκε χθες, θα βοηθήσει και τελείς, αν δεν είχε συμφέρον, προσέξτε, να προσεγγίσει και να δέσει, το λέω έτσι ακριβώς όπως είναι, την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλέγμα συμμαχιών και στρατηγικών συνεργασιών, δεν θα το κάνει ποτέ. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι είπε για τη λύση η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία, όπως τη λέμε, και ούτω καθεξής, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, και αν θα υποστηρίξει. Επανέρχομαι όμως στο αρχικό σας ερώτημα. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπήρχε τέτοια εμπλοκή από την Ελλάδα. Και καλό είναι η Ελλάδα, ναι μεν έχει εθνικό ρόλο, έχει στρατηγικά συμφέροντα, και πρέπει να το λέω αυτό. Δεν είναι μόνο το ότι κατοικούν Κύπροι ελληνικής καταγωγής, Έλληνες είναι οι Ελληνοκύπροι. Φανταστείτε, κάνω μια παρένθεση, που ο Αχμέντ Νταβούτογλου είχε πει, έστω και αν δεν υπάρχει ένας Τουρκοκύπριος στην Κύπρο, αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον βάλουμε εμείς. Είναι όλα θέματα συμφερόντων. Είναι χώρα η οποία βάσει των συνθηκών είναι εγγυήτρια δύναμη, αλλά από εκεί και πέρα εδώ δεν έχει πει κάτι άλλο. Και μάλιστα, πώς να πει, εδώ υπάρχει και η τάση, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει, να απεμπλακεί το Κυπριακό, που είναι το υπαριθμόν ένα εθνικό ζήτημα από το 1954, αν το θεωρήσουμε και παλαιότερα βέβαια, που προσέφηγε η Ελλάδα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι η τάση να απεμπλακεί. Βέβαια, συχνά πυκνά ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι δεν πρόκειται εμείς να εγκαταλείψουμε το Κυπριακό και ούτω καθεξής. Δεν θεωρώ εγώ, τουλάχιστον, μπορεί κάποιος να πει, μα τι λέει τώρα η Ελλάδα που είναι ισχυρή. Όχι, δεν θεωρώ ότι είχε εμπλοκή η Ελλάδα σε αυτό. Ναι. Το Ισραήλ πάντως βλέπουμε ότι έχει μεγάλη δύναμη σε διπλωματικό επίπεδο, και επηρεάζει πάρα πολύ τις
καταστάσεις και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Το Ισραήλ θέλει Τραμπ ή Χάρης, στρατηγέ μου? Εδώ είναι το γιατί γελάω. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο τάσεις στο Ισραήλ. Η πρώτη είναι η τάση του, σε αυτό το θέμα εννοώ, του Πρωθυπουργού, του κόμματος Λικούντ και της, ας το πούμε, μεσιανικής ακροδεξιάς με την οποία συγκυβερνάει ο Νετανιάχου. Αυτό το κομμάτι θα προτιμούσαν δηλαδή πρόεδρο τον Τραμπ. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου όταν είχε πάει στην Νέα Υόρκη για να μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη, μετά πήγε στη Φλόριντα και επισκέφθηκε με τη γυναίκα του τον Τραμπ. Ένα. Δύο. Ο υπουργός ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας όπως λέγεται, του Ισραήλ, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, βγήκε καθαρά δηλαδή, είναι ένας από τους ακραίους της κυβερνήσεως και μάλιστα με πολλές συγκρούσεις με τον υπουργό άμυνας και άλλους εσωτερικούς υπουργούς. Είναι από αυτούς που υποστηρίζουν μάλιστα να υπάρξει στρατιωτική κατοχή και επανεγκατάσταση επίκων στην Γάζα, λόγω παράδειγμα. Έχει ταχθεί σαφώς και είπε ότι οι Εβραίοι πρέπει να ψηφίσουν στην Αμερική τον Τραμπ. Υπάρχει βέβαια και το άλλο λόμπι, είναι και αυτό το οποίο με το οποίο συναντήθηκε, έκανε τις επαφές του ο Χριστοδουλίδης, αλλά φανταστείτε ότι επειδή υπάρχει μια συνεργασία σε όλους τους τομείς και θα χρησιμοποιήσω την εκλαϊκευμένη έκφραση, τα έχουμε βρει σε επίπεδο λόμπι δηλαδή στην Ουάσιγκτον, υπάρχει και η Ομοσπονδία Εβραϊκών Οργανώσεων, η οποία αυτή πρόσκειται προς το Δημοκρατικό Κόμμα. Ένα επίσης, γι' αυτό θέλω να πω, τμήμα του Ισραήλ θα προτιμούσε να εκλεγούν η Δημοκρατική μέσω της κυρίας Χάρης. Έρχομαι όμως στο κυριότερο θέμα εδώ. Τι περιμένουν δηλαδή από τους δύο πρόεδρους? Ίσως ο κύριος Νετανιάχου περιμένει πολύ μεγαλύτερη ανοχή από τον Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου είχε επίση τον Τραμπ, το είχαμε ξαναπεί νομίζω αυτό μιλώντας για την ΕΕ και κατά την άποψή μου ήταν μεγάλο λάθος, να αποχωρήσει από τη συμφωνία ελέγχου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν το 2018 και από τότε, προσέξτε, από τότε ενώ ήταν 20% ο εμπλουτισμός ουρανίου και ελεγχόταν από τη Διεθνή Επιτροπή και από τους αντιπροσώπους του Συμβουλίου Ασφαλείας, το P5, των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, τώρα έχει προσεγγίσει το 70%. Στο 90, να ξέρετε, κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Ναι. Είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, ναι, μεν τον βοήθησε με τις συμφωνίες Αβραάμ, όπως λέμε, όταν υπέγραψε με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν, Μαρόκο κτλ. Ο Τραμπ βοήθησε. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, εδώ, τον βοήθησε στο να περιθωριοποιήσει απόλυτα το παλαιστινιακό πρόβλημα, το οποίο αρέσει ή δεν αρέσει, πρέπει να ξεχωρίσουμε από τη Χαμάς, είναι ένα διεθνές πρόβλημα, έτσι, διεθνές πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, διότι αλλιώς ο κύκλος βίας, ο φαύλος κύκλος βίας στη Μέση Ανατολή θα ανατροφοδοτείται. Γι' αυτό τον θέλουν. Από εκεί και πέρα όμως είναι και οι ρεαλιστές Ισραηλινοί, όπως το διάδοχο Δημοκρατική, δηλαδή το παλιό του Εργατικό Κόμμα, είναι το κόμμα του Γιαΐρ Λαπίντ, αλλά και το κόμμα της Εθνικής Ενότητος του Μπεν Γκάντς, και ο Υπουργός Άμυνας, προσέξτε, ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιοάβ Γκαλάντ, μάλιστα έγραψα κάτι εχθές για να το γνωρίσουμε, είναι μια σημαντική προσωπικότητα στο Ισραήλ, πρώην στρατηγός, και αυτός με αέρες σχέσεις επιθυμούν τους δημοκρατικούς. Άρα λοιπόν, ενώ το μεγαλύτερο μέρος θα ήθελε Τραμπ, και εξήγησα τους λόγους, υπάρχει και ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτικής ελίτ του Ισραήλ, αλλά και της κοινωνίας, που θα προτιμούσαν τους δημοκρατικούς. Μάλιστα. Το κρατάμε όλα αυτά. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Αλλά νομίζω κάτι να μείνει για να γνωρίζουμε πώς βλέπει.
Το κυριότερο όμως είναι σε αυτό ότι ο βαθμός ανοχής, διότι ναι μεν έχουμε υποστηρίξει το δικαίωμα άμυνας του Ισραήλ και θυμάστε είχαμε μιλήσει εξ αρχής μαζί, αλλά από την άλλη επικρίνουμε τις ενέργειες του Ισραήλ όταν δεν έχουν μέτρο. Μάλιστα, ωραία. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, στρατηγέ μου? Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι, για να γυρίσουμε στο κύριο θέμα, ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει το κυπριακό πρόβλημα, έτσι, ναι. Ο ελληνισμός Κύπρου. Το θέμα είναι όμως ότι η Κύπρος ή το κυπριακό ως πρόβλημα μπορεί ταυτόχρονα να βοηθήσει στην επίλυση άλλων προβλημάτων, όπως το Μεσανατολικό. Και κλείνω, και σας ευχαριστώ γιατί με προκαλέσατε, και κλείνω με το εξής πράγμα. Φανταστείτε να είχε η Τουρκία έλεγχο, εσείς όχι, εμείς το φανταζόμαστε, είναι ρητορικό, προς τους Δυτικούς Συμμάχους και τους Αμερικάνους. Να είχε λόγο στα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Ή προς τη λύση την οποία πάνε, συνομοσπονδίας με την οποία η Τουρκία θα κερδίσει και πολιτικό έλεγχο σε ολόκληρο το νησί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, στρατηγέ μου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. 104,1 Πελοπόννησος FM. Αξιόπιστη.